Πάμε τώρα με ένα θέμα το οποίο ανέδειξε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αλφα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Σκούλου, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ και ΕΘΕΛ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Σκούλου, είδαμε με έκπληξη, πραγματική έκπληξη, περιπολικά να συνοδεύουν λεωφορεία στην Μεσονοσπρόπυργο ώστε να μπορέσουν να κάνουν το δρομολόγιο χωρίς να υπάρξει απειλή της ζωής των οδηγών και των επιβατών. Στον Ασπρόπυργο αυτά, έτσι, το 2013. Ναι, ναι, στο 2013, στο 805 στον Ασπρόπυργο. Δυστυχώς έχουμε και αυτά τα περιστατικά. Αυτό που κάνουμε εμείς κάθε φορά που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και των οδηγών, αναγκαστήκαμε να το δούμε σε κάποιες ενέργειες στη συγκεκριμένη γραμμή, γιατί τα επεισόδια είναι πάρα πολλά. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αστυνομίας. Και όπως είδατε και στο κεντρικό δελτίο, συμμετέχουν δυστυχώς στα λεωφορεία περιπολικά για να κάνουν το δρομολόγιο. Εκεί είχατε περιστατικά απειλή στη ζωή των οδηγών, είχατε κρούσματα βίας, επιθέσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στον Ασπρόπυργο, ξεκίνησε πριν το Πάσχα ένα επεισόδιο με κάποιους Ρωμά εκεί, οι οποίοι απειλήσανε με μαχαίρι κάποιον συνάδελφο οδηγό να του πάρουν την αλυσίδα. Επειδή ήταν λοιπόν Πάσχα και ήταν η μεγάλη εβδομάδα, είπαμε να μην προβούμε σε κάποιες ενέργειες, θεωρήσαμε το περιστατικό τυχαίο. Σε δεύτερη φάση γίνεται δεύτερο περιστατικό, το οποίο σπάσε ένα τέταρτο λεωφορείο και κινδύνεψε η ζωή ενός κοριτσιού μικρού 6-7 χρονών, για να δεν απατώμε. Και στη συνέχεια εμείς αναγκαστήκαμε με τις 7.30 ώρα το βράδυ να μην πηγαίνει το λεωφορείο μέσα, γιατί τα περιστατικά θα γίνονται τη νύχτα. Σε συνεννόηση με τον πολιτιστικό σύλλογο εκεί και με κάποιους ανθρώπους, προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή μεταφορά χωρίς να κόψουμε τη γραμμή. Γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε κάποια πιο δραστικά μέτρα όπως γίνονται σε άλλες περιοχές όπως είναι τα Λιώσια. Εκεί ο Δήμαρχος βέβαια μας είχε υποσχεθεί και πέρυσι κάποιες ενέργειες όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία. Το αστυνομικό τμήμα από ό,τι γνωρίζετε έχει ένα περιπολικό μόνο. Εκεί προσπαθούμε και εμείς να βρούμε κάποια λύση σε αυτό και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν ευθύνεται ο οδηγός ή ο επιβάτης τώρα για κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος συμπολίτης μας. Άρα όταν δεν έχει περιπολικό, το δρομολόγιο απλά δεν γίνεται, έτσι. Ναι, το δρομολόγιο πάει μέχρι τη μέση περίπου της διαδρομής, εξυπηρετεί τον κόσμο μέχρι τη μέση της διαδρομής και από εκεί και πέρα οι επιβάτες εξυπηρετούνται με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Κοιτάξτε, δεν είναι η λογική μας να ακούμε γραμμές όταν εξυπηρετούμε, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή έγιναν 4-5 περιστατικά συνεχόμενα και πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα κι εμείς, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον τους επιβάτες και τον οδηγό. Απλά επειδή είναι λίγο απόμερο το σημείο διαδρομή από ένα σημείο από κάποιο κομμάτι και μετά, υπήρχαν περιπτώσεις από περασβεστίας, έτσι. Ναι. Δυστυχώς. Και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Αττικής τέτοιες προβλήματα, όπου το λεωφορείο δεν μπορεί να πάει μόνο του χωρίς αστυνομική συναδεία. Όχι, κοιτάξτε, είχαμε και έχουμε και μια περίπτωση στα Λιώσια, αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή το αστυνομικό τμήμα εκεί είναι έχει μεγαλύτερο κόσμο, περισσότερο κόσμο, συνομωθήκαμε εκεί με τον ταξιάρχο και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τάσεις, τις οποίες γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει πάντα αστυνομική δύναμη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή καλημέρα. Ο κ. Λεωνίδας Σκούλος, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΕΘΕΛ, απίστευτο έτσι, απίστευτο και όμως ελληνικό το 2013. Υπάρχουν δρομολόγια του ΑΣΕ, του λεωφορείου που γίνονται μέχρι τη μέση ή αν γίνονται από τη μέση και μετά με συνοδεία περιπολικού λόγω των ληστείων.